Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι η Χριστίνα Κουσουνή και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη μία από την τηλεόραση τη Ναυτεμπορική. Εύσημα στην Αθήνα για την πορεία τη ελληνική οικονομία έδωσε ο πρόεδρο τη JP Morgan, Jamie Dimon, σε συζήτηση που είχε μέσω τηλεδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο επενδυτικού road για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη. Η Ελλάδα έχει αγκαλιάσει έναν υγιή δρόμο προ την οικονομική ανάπτυξη, ο οποίο υποστηρίζεται από λελογισμένε πολιτικέ και μεταρρυθμίσει που έχουν αποτύπωμα και έχει πετύχει εντυπωσιακή μείωση τη αναλογία χρέου και ΕΠ, παρατήρησε ο Jamie Dimon. Όπω σημείωσε, το έντονο ενδιαφέρον τη της Διεθνούς Επενδυτικής Κοινότητας για Ελληνικές Επιχειρήσεις που βλέπουμε πλέον αποτελεί απόδειξη της δυναμικής του ιδιωτικού τομέα στη χώρα και ένα σημαντικό βήμα για την διατήρηση της ανάπτυξης στο μέλλον. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργό τόνισε την πρόοδο που έχει συντελεστεί στη χώρα και ξεδίπλωσε τον οδικό χάρτη της κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία. Ο Πρωθυπουργό δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά στον τομέα τη ανταγωνιστικότητα και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντο. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στι μεταρρυθμίσει τη δικαιοσύνη. Ο χρόνο που χρειάζεται μια υπόθεση για να εκδικαστεί στην Ελλάδα δεν είναι κάτι αποδεκτό. Μόλι εγκρίναμε στο Υπουργικό Συμβούλιο μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό του τρόπου λειτουργία των δικαστηρίων μα και την κατανομή του προσωπικού σε αυτά. Και φυσικά επιδιώκουμε να κάνει χώρα μα άλματα όποτε είναι δυνατό, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διορθωτικά για δεύτερη διαδοχική ημέρα κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών με τους επενδυτές να ρευστοποιούν ένα μέρος των πρόσφατων κερδών χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τα κεκτημένα. Άλλωστε ο γενικός δείκτης δεν δείχνει διατεθειμένος να απομακρυνθεί από τα επίπεδα των 1.350 μονάδων καθώς το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον συντηρεί την αγορά κοντά στα πρόσφατα υψηλά δεκαετία. Η προσοχή όλων είναι στραμμένη στην ενεξελίξη δημόσια προσφορά του Ελβενιζέλος με την ζήτηση από πλευράς ξένων να είναι τεράστια καλύπτοντας καλύπτοντα τι προσφερόμενε μετοχέ στο ανώτατο εύρο τιμών, δηλαδή στα 8,2 ευρώ. Απόψε το βράδυ στι 11, μετά τη λήξη τη συνεδρίαση στη Wall Street, ο γερμανικό οίκο αξιολόγηση Scope Ratings επέμπτο σε μέγεθο θα ανακοινώσει την αξιολόγηση τη ελληνική οικονομία. Είναι η πρώτη αξιολόγηση τη χρονιά με τον γερμανικό οίκο τον περασμένο Αύγουστο να δίνει επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα και βαθμολογία Triple B. Αναμένεται να δώσει νέα αναβάθμιση στην ελληνική οικονομία, ανεβάζοντα και την προοπτική τη χώρα μα. Μετά τον γερμανικό οίκο, αξιολογήσει ακολουθεί στι 8 Μαρτίου η αξιολόγηση του καναδεζικού οίκου DBRS και στι 15 Μαρτίου η αξιολόγηση τη Moody's. Η οικονομία τη Ευρωζώνης είναι πιθανό να έμεινε στάσιμη το τέταρτο τρίμηνο, είπε η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κριστίν Λαγκάρτ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου για την απόφαση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Τα στοιχεία δείχνουν πω η ανάπτυξη θα συνεχιστεί, υποστήριξε η κυρία Λαγκάρτ, προσθέτοντα ότι η αγορά εργασία παραμένει ισχυρή. Η διαμορφώση των επιτοκίων συμβάλλουν στον στόχο μα για τον πληθωρισμό στο στόχο του 2% και θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε τα δεδομένα. Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό κυμαίνονται γύρω στο 2% υπογράμισε. Η άνοδος του πληθωρισμού το Δεκέμβριο ήταν ασθενέστερη του αναμενόμενου η κυρία Λαγκάρτ και πρόσθεσε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του 2024. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κάλεσε ακόμη τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν δίχως καθυστερήσεις τους νέους κανόνες και τους... για τους κρατικούς προπολογισμού την τακτική έκθεσή του για την ελληνική οικονομία παρουσίασε χθε το ΙΟΒΕ, εκτιμώντα πω η εκτίμηση για ανάπτυξη διατηρείται στο 2,4% για το 2024, ενώ προβλέπεται πληθωρισμό 2,8% και ανεργία στο 10,5%. Για το 2023, το ΙΟΒΕ αναθεωρεί οριακά προ τα κάτω την εκτίμησή του για ετήσια ανάπτυξη τη τάξη του 2,2% σε πραγματικού όρου, λαμβάνοντα υπόψη του υπηότερου ρυθμού μεγέθυνση τη εγχώρια ιδιωτική δημόσιες δημόσια κατανάλωση, ενώ εκτιμάται ετήσια ενίσχυση των επενδύσεων κατά 3,2%. Στον εξωτερικό τομέα εκτιμάται μικρή βελτίωση του υψηλού ελλείμματος του ισοζυγίου τρέχουσών συναλλαγών με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές να αυξάνονται ετησίως το 2023 κατά 2,3% και 1,1% αντιστοίχως. Το δρόμο για την διεξαγωγή των εξετάσεων του εξαμήνου στα πανεπιστήμια που τέλουν υποκατάληψη ηλεκτρονικά όπως την περίοδο της πανδημίας ανοίγει με εγκύκλειό του προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πυρακάκης. Η παρέμβαση του Υπουργού γίνεται για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος να χαθεί το εξάμεινο με δεδομένο ότι οι αρκετές έχουν καταληφθεί εδώ και δύο εβδομάδες. Η εγκύκλειος έρχεται να δώσει απαντήσει σε ερωτήματα που έθεσαν προς το Υπουργείο Παιδείας πανεπιστημιακά ιδρύματα και αφορούν διατάξεις του νόμου που, επι... που επιτρέπει την διεξαγωγή των εξετάσεων, εξαμηνού από απόσταση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Οι χούθη τη Ιεμένη θα συνεχίσουν να στοχοθετούν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ έω ότου φτάσει βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό στη Λωρίδα τη Γάζα, δήλωσε ο ηγέτη των Σιητών Ανταρτών, Αμπτέλ Μαλέκ Αλχούθη. Η χώρα μα θα συνεχίσει τι επιχειρήσει τη μέχρι να φτάσουν τρόφιμα και φάρμακα στου κατοίκου τη Γάζα, είπε, είπε ο ίδιο. Ο ίδιο επίση πρόσθεσε ότι οι επιπτώσει τη τελευταία κλιμάκωση με τι ΗΠΑ και την Βρετανία θα αποδειχτεί αντιπαραγωγική και δεν θα επηρεάσει τη βούληση και την αποφασιστικότητα. Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σα στι 4. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι τη Ναυτεμπορική. Ακολουθεί δύο ώρε ανάλυση τη επικαιρότητα στην εκπομπή On Politics με τον Φίλιππο, Φίλιππο Να Έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.